ας μιλήσουμε για το hangover. Έντονος πονοκέφαλος, δίψα, αναυτία, τάση για έμετο, απώλεια μνήμης είναι συμπτώματα που προκύπτουν μετά από κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων αλκοόλ. Το πρώτο στάδιο του hangover είναι η αφυδάτωση. Αυτό συμβαίνει γιατί το αλκοόλ έχει διουρητική δράση. Στην πραγματικότητα μειώνει την έκρηξη της ADH, μια αντιδιουρητική ορμόνη που εκρίνεται από την οπίστια υπόφυση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα συχνές επισκέψεις στην τουαλέτα όπου το σώμα αποβάλλει νερό μέσω της ούρησης. Τα όργανα ανταγωνίζονται μεταξύ τους και στερούν νερό από τον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος, ο οποίος αποτελείται κατά 70% από νερό, συρρυκνώνεται στην κυριολεξία τραβώντας το προστατευτικό ημένα που το συνδέει με το κρανίο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον έντονο πονοκέφαλο που βιώνουμε μετά από μια βραδιά γεμάτη αλκοόλ. Επιπλέον, το αλκοόλ ενεργοποιεί την FGF21, ορμόνη που παράγεται στο ύπαρ και δράσει στον υποθάλαμο για να προκαλέσει δίψα. Το δεύτερο στάδιο είναι η τοξικότητα. Ένα σημαντικό ποσό της εθανόλης απορροφάται από το στομάχι. Το αλκοόλ αυξάνει επίσης την έκρηξη υδροχλωρικού οξέως, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε γαστρικές διαταραχές. Ο μεταβολισμός της εθανόλης πραγματοποιείται σχεδόν εξ ολοκλήρου στο ύπαρ μέσω μεσοδού που περιλαμβάνει αλλεπάλληλες οξυδόσεις. Αρχικά η εθανόλη οξυδώνεται σε ακεταλδεΐδη μέσω της αλκοολικής αφιδρογονάσης και στη συνέχεια σε οξικό οξύ μέσω της αλδεΐδικής αφιδρογονάσης. Η διαδικασία ανάγει NADH NADH και εμφανίζει κινητική κορεσμού. Ο ενδιάμεσος μεταβολίτης ακεταλδεΐδη είναι μια δραστική ουσία 10 με 30 φορές πιο τοξική από την εθανόλη. Όταν η εθανόλη καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες, συνιστά ουσιαστικό φορτίο για τα υπατικά οξυδοτικά συστήματα. Το ίδιο συμβαίνει με την γλουταθιόνη, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στη διάσπαση της ακεταλδεΐδης. Τα αποθέματα της στο ύπαρ εξαντλούνται γρήγορα όταν καταναλώνουμε μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Αυτό προκαλεί αύξηση της ακεταλδεΐδης στο αίμα, γεγονός που προκαλεί συμπτώματα όπως ναυτία και έμετο. Μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, ιδιαίτερα αν καταναλώνονται ταχαίως, μπορούν να προκαλέσουν απώλεια μνήμης. Η απώλεια μνήμης οφείλεται στη διακοπή δραστηριότητας στον υπόκαμπο, περιοχή του εγκεφάλου που παίζει κεντρικό ρόλο στο σχηματισμό αναμνήσεων.